Υπό την επίρρεια ναρκωτικών, οδηγούσε ο 34χρονος, ο οποίος χτύπησε το δίπλο καμπινό όχημα οικογένειας, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της 5χρονης Μαρίας Χριστίνας Δημητρίου. Τα όσα υπόθηκαν κατά την προσαγωγή του υπόπτου στο δικαστήριο είναι χαρακτηριστικά. Ανακρινόμενος ο 34χρονος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το μοιραίο, ισχυρίστηκε ότι ενώ οδηγούσε αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και ξύπνησε μετά το τροχαίο. Μάλιστα, όπως ο ίδιος ανέφερε, παρακολουθείται από ιδιώτη ψυχίατρο και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ο 34χρονος οδηγός σε προφορική του κατάθεση προέβαλε κάποιους ισχυρισμούς, ενώ την ίδια ώρα παραδέχθηκε ότι είναι το πρόσωπο που χτύπησε το διπλοκάμπινο όχημα της οικογένειας. Okay, παραδέχομαι. Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ωστόσο βρέθηκε θετικό στον έλεγχο του ναρκοτέστ. Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι στον δρόμο Αγίας Νάπας Λάρνακας. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος χτύπησε το πίσω μέρος του οχήματος που οδηγούσε 35χρονος, έχοντας μαζί του την σύζυγο και τα 3 ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 3, 5 και 9 χρόνων. Αποτέλεσμα, ο πατέρας που ήταν οδηγός του οχήματος να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητό του να ανατραπεί επανειλημμένα. Από την σύγκρουση, το κοριτσάκι εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο θάνατός του, σύμφωνα και με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, οφείλεται σε βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, το 4χρονο αδελφάκι έχει διαφύγει τον κίνδυνο και νοσηλεύεται με τον 9χρονο αδελφό του στο Μακάριο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται και η μητέρα τους, η οποία φέρει κατάγματα και θελαστικά τραύματα σε όλο της το σώμα. Ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη λίγο μετά τις 7 χθες το βράδυ, με το δικαστήριο να διατάζει την κράτησή του για περίοδο 6 ημερών μέχρι και την ολοκλήρωση των ερευνών. Εναντίον του διερευνάται το άδικημα της πρόκλησης θανάτου εξαμελίας.